ηχηρό μήνυμα στους παραβάτες ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελεί απόφαση βόμβα του μονομελούς πρωτοδικίου ναυπλίου. Απαγορεύει τη χρήση διαμερίσματος για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb. Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη απόφαση που εκδίδεται σε πανελλήνιο επίπεδο και η οποία απαγορεύει χρήση διαμερίσματος πολυκατοικία για βραχυχρόνια μίσθωση. Η δικαστική απόφαση έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα που ζήτησαν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στην ίδια πολυκατοικία. Μάλιστα στο σκεπτικό τη αυστηρή απόφαση προβλέπεται ακόμη προσωπική κράτηση ενό μήνα και πρόστιμο χιλίων ευρώ σε βάρο του αν διαπιστωθεί ότι προχώρησε εκ νέου στη μίσθωσή του. Πρόκειται για την πρώτη ανάλογη απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει τσουνάμι σε όλη την Ελλάδα αν κινηθούν αναλόγως και άλλοι ιδιοκτήτες που αντιδρούν στη μίσθωση διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες τους μέσω Airbnb, όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου που φτιάχτηκαν οι πολυκατοικίε, δεν υπήρχε ο θεσμό τη βραχυχρόνια μίσθωση, υπάρχουν αρκετά κενά. Σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν τα περιθώρια οι διοκτήτες, οι υπόλοιποι ένικοι δηλαδή τη πολυκατοικία, οι υπόλοιποι να κινηθούν δικαστικά και να απαγορεύσουν τη χρήση του διαμερίσματο για βραχυχρόνια μίσθωση. Σύμφωνα με τον κύριο Αράπογλου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ιδιοκτήτη του ακινήτου παρανόμω, πέρα από την επαγγελματική χρήση του ω τουριστικού καταλήματο, προσέφερε υπηρεσίε ξενάγηση, ενώ δεν απέτρεπε του ενοικιαστέ από την κατάχρηση κοινόχρηστων χώρων. Μπορεί οι ιδιοκτήτε ακινήτων που έχουν στραφεί στη βραχυχρόνια ενοικίαση να εποφελούνται από την κατάργηση του περιορισμού των 90 ημερών, πέρα από τι οποίε δεν μπορούσαν να εκμισθώσουν το ακίνητο, όμω ο κλειό γύρω του φύγει από τι Φορολογικέ αρχέ. Οι πλατφόρμες όπω η Airbnb είναι πλέον απόλυτα υποχρεωμένε να κοινοποιούν όλε τι μισθώσει στην εφορία μετά τα αυξημένα περιστατικά δήλωτων εισοδημάτων από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αποτελεί μέγα σφάλμα για οποιονδήποτε. Ιδιοκτήτη που νοικιάζει με βραχυχρόνια μίσθωση, έστω και να σκεφτεί ότι θα κάνει φοροδιαφυγή, γιατί είναι σίγουρο ότι τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στι ελληνικέ φορολογικέ αρχέ. Ο πρόεδρο τη Ένωση Ιδιοκτητών Ακινητών επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη τήρηση των όρων μίσθωση των διαμερισμάτων, καθώ οι καταγγελίε στην Κρήτη, όπου ο θεσμό Ανθίπεφτουν βροχή για παραπλανητική διαφήμιση, αλλά και αιτήσει για υπέρογγε αποζημιώσει με αφορμή την παρουσία τροκτικών και εντόμων στα προσενοικίαση διαμερίσματα. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά περιστατικά. Περιστατικά, ιδίω με έντομα που κυκλοφορούν στο, στα διαμερίσματα, με ερπετά που κυκλοφορούν στα διαμερίσματα, τα οποία κανεί, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να τα προβλέψει, και όμως αυτά ε, σημαίνουν παράπονα και σημαίνουν δυσφήμιση για αυτόν που το διακινεί.